Ηλικία 48 ετών, ο μεγάλος Κύπριος μουσικός συνθέτης Τέλειος Πισής, ο οποίος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης με τη δύναμη ψυχής και το ταλέντο του. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε εξαιτίας της μυϊκής δυστροφίας, ο Τέλειος Πισής δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί, αφήνοντας πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη. «Σε ευχαριστούμε που έκανες τη γη η ζωή μας ουρανό», έγραψε η μητέρα του, γνωστοποιώντας τον θάνατό του. Το καραντί θα μας βατάρει. Σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά. Συνέδεσε το όνομά του με τη γνήσια έμπνευση, τον πολιτισμό, με μουσικές και νότες που ταξίδεψαν πέρα από τα σύνορα. Έγινε σύμβολο θέλησης, δύναμης, ελπίδας. Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Στέλιος Πισής πέρασε στην αιωνιότητα σε ηλικία 48 ετών. Φώτιες ανάβουνε στην άμμο ηθαγενής. Για πως μας φτάνει καθώς παίζουν τα οργανά τους. Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1976. Η κλίση και το ταλέντο του στη μουσική φάνηκαν από πολύ νωρίς, στα 5 του χρόνια, όταν ξεκίνησε ως αυτοδίδακτος να παίζει πιάνο. Εκείνη την περίοδο οι γιατροί διέγνωσαν ότι πάσχει από μυϊκή δυστροφία, η οποία όμως δεν στάθηκε ποτέ ικανή να βάλει φρένο στα όνειρά του. Παρά τα κινητικά προβλήματα, παρακολούθησε εντατικά μαθήματα μουσικής, κάνοντας στροφή στα ηλεκτρονικά μουσικά όργανα. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να βρει μηχανισμούς να ξεπερνά τις διάφορες δυσκολίες. Το 1990 άρχισε να γράφει μουσική και τραγούδια. Συνεργάστηκε με καταξιωμένους καλλιτέχνες, αποσπώντας πολλά βραβεία για το έργο του, το οποίο δεν έμεινε ανεπηρέαστο από το συνεχιζόμενο δράμα της ιδιαίτερης του πατρίδας. Ακόμα και όταν η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, καθυλώνοντας τον τα τελευταία χρόνια στο κρεβάτι, ο Στέλιος Πισής δεν σταμάτησε στιγμή να δημιουργεί με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, γράφοντας μία προς μία κάθε νότα με το ποντίκι. Στέλιο, πολύ αγαπημένε μας, καλό ταξίδι στο φως. Κέρδιζες όλες τις μάχες στη ζωή γιατί ήσουν ζωσμένος στα όπλα του φωτός. Γιατί όπως σου τραγούδησε ο φίλος ο Βαρδής, έχει τη δύναμη η καρδιά σου να νικά και τα αδύνατα να κάνει δυνατά. Με θλίψη καλλιτέχνες, φίλοι και κόμματα αποχαιρετούν τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Δήμαρχο Γερμασόγειας η τελετή ονοματοδοσίας του πάρκου Στέλιος Πισής, λίγα μέτρα μακριά από την οικία του. Αχ, να μπορούσα μόνο γέλιο και χαρά να σου χαρίζω.